Και αρχίζουμε την κουβέντα με την Νικόλ Λιβαδάρη από εμά, από εδώ από την ΕΡΤ. Καλώ ήρθατε, Νικόλ. Και το διευθύντη τη Αυγή, τον Άγγελο Τσέκερη, σιδηροκέφαλο, θέλω να σου το πω κιόλα. Σα καλή επιτυχία. Τίτλοι. Οι τίτλοι σήμερα για πολίτε οι οποίοι δεν έχουν παρακολουθήσει καθόλου την ειδησιογραφία και ερχόντουσαν ξαφνικά ω εξωγήινο. Ένα εξωγήινο στον ημιτό, τι θα έλεγε. Το ίδιο πράγμα θα έλεγε. Μου την ατάκα. Τι θα έλεγε σήμερα. Ότι είναι υπογραφή παράδοσης, ότι είναι τα τετελεσμένα, ελεύθερος τύπος νέα είναι αυτά, είναι η νέα εποχή που λέει η Αυγή, οι δύο που ενώνουν, που λέει η εφημερίδα, τα πήρα λίγο ισορροπημένα. Νικόλ, θέλω να ξεκινήσω από σένα. Είναι μια νέα η αρχή μιας νέας εποχής, στην οποία νομίζω ότι είμαστε στην ευτυχή θέση ως χώρα και ως πολίτες να λειτουργούμε με μια νέα πολιτική και εθνική αυτοπεποίθηση, θα έλεγα, για να φεύγουμε από έναν κύκλο φοβικότητας, εσωστρέφειας, πλασματικών εθνικών διλημάτων και διχασμών που μας κράτησε πίσω 25 χρόνια, 27. Και σε αυτή τη συγκυρία έχει ιδιαίτερη σημασία. Νομίζω ότι αυτός ο Ιούνιος, μετά και τις πρέσπες και μετά το τι θα γίνει στο Eurogroup την Πέμπτη, ελπίζουμε, μπορεί πραγματικά να σημαίνει ένα νέο κεφάλαιο για αυτή την χώρα. Είναι κρίμα που σε αυτή τη συμφωνία που είδαμε να υπογράφεται χθες στην Λίμνη, βλέπω τον τίτλο που έχεις μπροστά σου, στο Έθνος, στο στοίχημα της Λίμνης, είναι κρίμα που δεν ήταν σύσσωμη η πολιτική ηγεσία όλων των κομμάτων. Γιατί... Παρακολούθησα με πολύ μεγάλη προσοχή και θέλω να πω ότι μου άρεσε η ομιλία του κυρίου Σταύρου Θεοδωράκη, όχι επειδή συμφωνούσα μαζί του, αλλά επειδή ήταν τεκμηριωμένος. Απόλυτα τεκμηριωμένος. Και απολύτως συνεπής, Κώστα, πρέπει να πούμε. Και απόλυτα συνεπής. Ήθελα να ξεκινήσω λοιπόν με τον κύριο Σταύρο Θεοδωράκη σε αυτό το κομμάτι. Ο κύριος Θεοδωράκης, όπως είπε, και κάτι άλλο κάποια στιγμή. Και το βάζω και σαν ερώτημα και στον Άγγελο. Αν έφερνε αυτή τη συμφωνία η Νέα Δημοκρατία και ήταν αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ και οι σύμμαχοί του, θα είχαμε. Ο κύριος Θεοδωράκης είπε ότι θα είχαμε δυστυχώς την ίδια εικόνα. Και εδώ μπαίνει ένα ερώτημα πραγματικά, Άγγελε, της σοβαρότητας και της οριμότητας του πολιτικού προσωπικού. Προφανώς. Αλλά αυτό που είπες, που ανέφερες ως τοποθέτηση του Θεοδωράκη, βασίζεται σε μία εικασία η οποία δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί. Εγώ δεν είμαι καθόλου σίγουρος αν μία τέτοια συμφωνία ερχόταν από μία άλλη κυβέρνηση, ότι η αριστερά θα κρατούσε αρνητική στάση. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Αλλά δεν το ξέρουμε, δεν το συζητάμε. Αυτό το οποίο η δική μου εκτίμηση είναι η εξής. Αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν δύο τάσεις. Υπάρχει η τάση η οποία συνεχίζει το παιχνίδι των εθνοπατριωτικών, καμία συζήτηση για τη Μακεδονία, το όνομά μας, ο Βουκεφάλας κλπ. Και υπάρχει και μία τάση περισσότερο ευρωπαϊκή, αν θέλεις, και περισσότερο ρεαλιστική σε αυτό το ζήτημα, η οποία πιθανότατα βρίσκει κάποιες διαφωνίες για τη συγκεκριμένη συμφωνία. Ναι, δεν είναι ακριβώς το 8, δεν είναι έργα όμνες και τέτοια, αλλά δεν είναι επί της αρχής εναντίον μιας συμφωνίας. Mm-hmm. Νομίζω ότι όλο το πρόβλημα ξεκινάει από την προσπάθεια των δύο αυτών τάσεων να παραστήσουν ότι έχουν κοινή θέση και ενιαία. Διότι από εκεί και πέρα, από την ώρα που προσπαθούν όλοι αυτοί να βρουν μια κοινή γραμμή για να συνεννοηθούν αντικυβερνητικοί, δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα. Καταρχήν, το πρώτο είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης φάνηκε ότι δεν μπορεί να συνθέσει την κατάσταση, να κάνει τις αναγκαίες συνθέσεις και να εμφανιστεί ως ηγέτης. Γι' αυτό η αίσθησή μου είναι ότι ο κύριος Σαμαράς ήταν ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, στην συζήτηση στη Βουλή. Και το δεύτερο είναι ότι δημιουργείται ένας εθνικός χώρος, δηλαδή το αντικυβερνητικό στρατόπεδο συμπτύσσεται σε γραμμή μακεδονικού, στην οποία βέβαια χωράει και η Χρυσή Αυγή και έχει δυνατότητα και νιώθει αρκετά δυνατός ο κάθε Μπαρμπαρούσος να βγαίνει και να λέει τα κεφάλια σας, πρέσπες κλπ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Σε αυτό που λέει ο Άγγελος, όταν ένας πρώην πρωθυπουργός βγαίνει και ουσιαστικά ζητάει να προκληθεί συνταγματική κρίση από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, όταν βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης μιλούν ανοιχτά και δημοσίως και οριόμενοι για προδότες και μειοδότες, ναι, είναι πολύ εύκολο και να καταλήξουμε. Να κάνω το σύγχρονο του διαβόλου. Δεν δικαιούται ένας πολιτικός, πόσο μάλλον ένας πρώην πρωθυπουργός, να ζητήσει άλλη στάση από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Να ζητήσει άλλη στάση από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, φαντάζομαι εννοείς εντός των συνταγματικών του αρμοδιοτήτων. Διότι εδώ έχουμε, τουλάχιστον θυμάμαι πρόχειρα, 3-4 συνταγματολόγους. Πιο πρόσφατο ο κύριος Νίκος Αλβιζάτος, που νομίζω ότι δεν έχει και ιδιαίτερη σχέση
με την κυβέρνηση, ο οποίος ήταν κατηγορηματικός, είπε ότι θα είχαμε τεράστιο συνταγματικό ζήτημα αν ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος αποφάσιζε σε αυτή τη φάση να παρέμβει κατά της συμφωνίας. Mm. Δεν υπάρχει δηλαδή σοβαρός συνταγματολόγος ο οποίος να λέει ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έπρεπε να κινηθεί με άλλο τρόπο. Και νομίζω ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια τελείως υποκριτική στάση, ειδικά από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά, γιατί γνωρίζουμε και την ιστορία των τελευταίων 27 χρόνων και τι ρόλο έπαιξε και πώς λειτουργήσε. Είναι μια επιλογή του, κρίνεται γι' αυτό, δεν είναι και το θέμα. Το θέμα είναι αν η αξιωματική αντιπολίτευση θεσμικά, αν ο κύριος Μητσοτάκης, με όλο το φιλελεύθερο προφίλ που θέλει ή ήθελε τουλάχιστον μέχρι ενός σημείου να προβάλλει και με το πρόσωπο του σύγχρονου Ευρωπαίου πολιτικού μπορεί να λειτουργεί και να υιοθετεί αυτού του τύπου της, εγώ θα την έλεγα, με συγχωρείτε, κατ' επάγγελμα πατριδοκαπηλεία. Διότι αν ήταν μια θέση την οποία ασπάζεται όλη η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, το είπε ο Άγγελος πάλι πριν, είναι διχασμένη, θα μπορούσαμε μέσα να το συζητήσουμε με τις ενστάσεις του. Αλλά εδώ δεν έχουμε αντιπρόταση. Ωραία, δεν θέλουμε τη συμφωνία. Δεν είναι καλή η συμφωνία να το δεχτούμε, να το συζητήσουμε. Δεν μας έχει πει κανείς από τη Νέα Δημοκρατία ποια συμφωνία θα ήθελε. Δεν θέλει καθόλου συμφωνία. Δεν θέλουμε τον όρο Μακεδονία. Συζητάμε σοβαρά μετά από 27 χρόνια και 140 χώρες που αποκαλούν το συγκεκριμένο κράτος Μακεδονία. Και είδαμε όλοι το διεθνή τύπο. Ποιοι ήταν οι τίτλοι που κυριαρχούσαν? Η Μακεδονία δέχθηκε να αλλάξει το όνομά της. Ποια είναι λοιπόν η αντιπρόταση της ελληνικής αξιωματικής αντιπολίτευσης? Αν πρόκειται απλώς να έχει καβαλήσει η Νέα Δημοκρατία το κύμα της, του πατριωτισμού, αν θες της κατανοητής ευαισθησίας πολλών πολιτών, του εθνικού θυμικού και του εθνικού συναισθήματος, ναι, εκεί υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα για τη Νέα Δημοκρατία πλέον. Θα το πληρώσει αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Τσίπρας πολιτικά? Πολιτικά. Κοίτα, για να επεκτείνω λιγάκι, αν μου επιτρέψει αυτό που είπε η Νικόλ. Καταρχήν, εγώ επειδή είμαι και λίγο πιο πολύ χαλαρός σε αυτά τα πράγματα, θα ήταν κακό αν όντως έκανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αυτό που του ζητήσανε, ο Σαμαράς και ο Μητσοτάκης. Το γεγονός ότι του ζητήσανε δεν το θεωρώ τόσο κακό. Αλλά θα ήταν κακό αν γινόταν, είναι προφανές. Όμως, αυτό το οποίο θεωρώ κακό είναι ο τρόπος με τον οποίο φέρνει ως εθνικό τεράστιο διακύβευμα τη συμφωνία η Νέα Δημοκρατία, την ώρα που είναι γεγονός και σαφές ότι το 2008 όλα τα κόμματα είχαν συμφωνήσει σε μια συγκεκριμένη γραμμή. Mm-hmm. Και από αυτήν τη γραμμή απορρέει η σημερινή συμφωνία. Mm-hmm. Δηλαδή εκεί πάτησε ο Τσίπρας και όλη η πορεία της διαπραγμάτευσης και ο Νίμης κλπ. Για να κλείσουν τη συμφωνία σήμερα. Mm-hmm. Επομένως το επικίνδυνο είναι ότι παίρνουν αυτή τη γραμμή, την πετάνε στα σκουπίδια και βγάζουν ξανά το μακεδονικό του 90. Για να μπορέσουν να κάνουν αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Αυτό θεωρώ ότι είναι επικίνδυνο και αυτό θεωρώ ότι θα αποδειχθεί προβληματικό για τον κύριο Μητσοτάκη. Το δεύτερο είναι ότι χθες βγήκε ένα πολυσέλιδο non-paper κύκλι της Νέας Δημοκρατίας που απαντούσαν σε όλα τα ζητήματα σχετικά με τα μακεδονικά, με τα διάφορα κλπ. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να προσέξουμε ότι στην δεύτερη ή τρίτη παράγραφο η Νέα Δημοκρατία λέει σαφέστατα ότι δεν πρόκειται να επιχειρήσει, ακόμα και αν γίνει κυβέρνηση, να πάρει τη συμφωνία πίσω. Το λέει βέβαια με έναν τρόπο επιθετικό, λίγο εριστικό που λέει κάποιος, ότι αφού το δημιουργήσανε και το φέρανε σε αυτό το σημείο και τώρα τα Σκόπια πρέπει να κάνουν συνταγματική αναθεώρηση. Και αν γίνει συνταγματική αναθεώρηση. Νομίζω ότι αναφέρεσαι στη δήλωση του κ. Χατζηδάκη. Όχι, όχι, όχι. Αναφέρομαι στο non-paper που βγήκε χθες το βράδυ. Oh. Και το έχουμε σήμερα στην εφημερίδα. Ναι. Που λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση, έτσι όπου τα κάνανε οι κακοί, οι κομμουνιστοσημωρίτες κλπ. Αυτό δεν υπάρχει καμία περίπτωση, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή η συμφωνία να τραβηχτεί πίσω. Τι λέει η Νέα Δημοκρατία? Mm-hmm. Κάνει μια προπαγάνδα για το μακεδονικό για να πιάσει όλους όσοι είναι του μακεδονικού κλίματος γενικά. Έτσι, και από την άλλη μεριά στέλνει και ένα μήνυμα στους Ευρωπαίους εταίρους, οι οποίοι ενδιαφέρονται πάρα πολύ για τη λύση, ότι παιδιά μην ανησυχείτε, λέμε καμιά κουβέντα παραπάνω, αλλά δεν υπάρχει καμία περίπτωση εμείς αυτό να επιχειρήσουμε να το τραβήξουμε. Πάω πίσω. Στο χώρο της κεντροαριστεράς. Έτσι, αν θες να σας μπλώσει κάτι, Νικόλ. Όχι, απλώς να πω ότι με βάση και τις πληροφορίες που έχουμε και το κλίμα που διακινείται από τη Νέα Δημοκρατία, ότι φαίνεται να έχει επικρατήσει μια ανάλυση που λέει ότι το μακεδονικό μπορεί να γίνει το όχημα για να κλειδώσει αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία που δεν προκύπτει από πουθενά μέχρι στιγμής από τις δημοσκοπήσεις. Νομίζω ότι αυτό. Το πιστεύω. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα κρυθεί από το μακεδονικό, οι εκλογές από το μακεδονικό. Για την αυτοδυναμία δεν το συζητώ. Αλλά ότι αυτό θα μπορεί να παίξει ένα ρόλο. Μπορεί να παίξει ένα ρόλο. Δηλαδή δεν είναι. Να έχει εκλογικό αποτύπωμα. Τυχαία. Μισό λεπτό. Μπορεί να έχει ένα εκλογικό αποτύπωμα, αλλά ξεχνάμε δύο παράγοντες. Ότι πρόκειται για μια συμφωνία η οποία θέλει ένα βάθος χρόνου για να οριμάσει και έχουμε ένα διάστημα μπροστά μας να αφομοιωθούν, να απορροφηθούν και να καταδειχθούν πάρα πολλά πράγματα. Και ανάμεσα σε αυτά που θα καταδειχθούν είναι και
το ενισχυμένο διπλωματικό κεφάλαιο που έχει αυτή τη στιγμή η χώρα και το πολιτικό κεφάλαιο. Είναι μια συμφωνία αυτή η οποία πόσοι μπορεί ηγέτες, να μην έχει αυτό αποτέλεσμα. Πόσοι ηγέτες, θα σας πάω λίγο στην κόντρα, λίγο. Μισό λεπτό, Κώστα, μόνο. Πόσοι ηγέτες πήγανε σε τέτοιες λογικές, ακόμα και στις δύσκολες περιοχές του Ισραήλ, και δικαιώθηκαν από τους πολίτες, ενώ δικαιώθηκαν από την ιστορία. Δεν δικαιώθηκαν εννοείς από τους πολίτες, ενώ δικαιώθηκαν από την ιστορία. Δεν δικαιώθηκαν από τους πολίτες, αλλά δικαιώθηκαν από την ιστορία. Θα το δούμε. Γιατί υπάρχουν και αντίστροφα παραδείγματα σε σχέση με αυτό που λες. Διότι αυτή η συμφωνία παράγει πολιτικές υπεραξίες. Και θα το βρούμε μπροστά μας. Θα το βρούμε μπροστά μας σε πάρα πολλά επίπεδα. Αλλάζει το στάτους της χώρας. Μια Ελλάδα, η οποία ήταν πηγή αστάθειας μέχρι στιγμής, μετατρέπεται σε έναν παίκτη που δίνει λύσεις. Και δίνει λύσεις σε μια Ευρώπη, η οποία γεννά συνεχώς νέα προβλήματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Θα μου πεις, ενδεχομένως το καταγράψει η ιστορία και δεν το καταγράψουν οι κάλπες. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι δεν θα κριθούν εκεί οι εκλογές. Mm-hmm. Αυτό που μπορεί να κάνει πιθανότητα το μακεδονικό είναι να καθορίσει τους συσχετισμούς στη δεξιά πολυκατοικία. Mm-hmm. Δηλαδή το αν η Νέα Δημοκρατία θα καταφέρει να συσπυρώσει ένα κομμάτι της ακροδεξίας, αν θα δημιουργηθεί καινούριος φορέας ακροδεξίος. Πώς θα αναδιαρθεί η κατάσταση αυτή. Αλλά να θυμόμαστε ότι αυτή τη στιγμή το κρίσιμο στο εκλογικό σώμα είναι το γεγονός ότι ένα 40% περίπου πολιτών δηλώνουν αναποφάσιστοι. Δεν ξέρω, μην με ρωτάς, δεν ξέρω τι θα κάνω. Και αυτή είναι ένας χώρος, θεωρώ ότι κινείται στο κέντρο γιατί είναι ένας χώρος φιλελεύθερος. Άρα δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μετατοπιστεί, να πάρει αποφάσεις. Mm. Μην είμαι κάθετος. Είναι όμως δεδομένο. Ότι δεν είναι το μακεδονικό, και έχει δίκιο η Νικόλ, δεν είναι το μακεδονικό το οποίο θα τον κάνει να τοποθετηθεί προς τη Νέα Δημοκρατία. Πιθανώς κάποιο κομμάτι από αυτούς να είναι όντως το μακεδονικό που θα τον κάνει να τοποθετηθεί προς την μεριά της κυβέρνησης. Αλλά αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Καθόλου προς την ακροδεξιά θα με. Να φύγει από πού να πάει στην ακροδεξιά όμως. Από τη Νέα Δημοκρατία στην ακροδεξιά. Αυτό είναι ένα θέμα που θα το λύσει η Νέα Δημοκρατία με την ακροδεξιά. Παρόλα αυτά. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Εντάξει, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Αν έχουν αποφασίσει να πετάξουν το 2008, να πετάξουν την Τώρα Μπακογιάννη, να πετάξουν το Μητσοτάκη για να καβαλήσουν το Σαμαρά και να πάνε με τη γραμμή του 1993 έχουν καταγγείλει και οι ίδιοι, εντάξει, ας το λύσουν από την ακροδεξιά, δεν μπορούμε να τους κάνουμε κάτι. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Σχετικά όμως με το θέμα του μακεδονικού, της συμφωνίας, να επισημάνω ότι όταν λέω μακεδονικό, λέω πάντα εισαγωγικά, έτσι, για να μην κάνω την κίνηση. Σε αυτό το ζήτημα, εγώ θεωρώ ότι το θετικό, υπήρχαν ηγέτες που δικαιώθηκαν, υπήρχαν ηγέτες που δεν δικαιώθηκαν, δεν μας νοιάζει. Το σημαντικό είναι ότι για να γίνει αυτή η συμφωνία έπρεπε να υπάρξουν ηγέτες οι οποίοι θα λέγανε δεν με ενδιαφέρει το πολιτικό κόστος. Διότι παρήγαγε τόσο πολιτικό κόστος αυτή η ιστορία από το 1990 που ήταν αδύνατο να υπάρξει κυβέρνηση που να μην το αντιμετωπίσει το πολιτικό κόστος. Άρα, τι σημαίνει δεν αντιμετωπίζω το πολιτικό, δεν με ενδιαφέρει το πολιτικό κόστος. Σημαίνει ότι εντάξει, έχω υπόψη μου περιπτώσεις ηγετών που δικαιώθηκαν, έχω περιπτώσεις ηγετών που για άλλους λόγους δεν δικαιώθηκαν, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζήτημα είναι να κλείσει ένα πράγμα 25 χρόνια. Και δεν μπορείς να ασκείς εξωτερική πολιτική μονίμως και διαβίου με ένα βέτο αναχείραστο. Βέτο έχει πεπερασμένη διάρκεια και πεπερασμένες δυνατότητες. Καλά, ναι, συμφωνώ σε αυτό. Κάποια στιγμή θα έρχονταν μπροστά μας αν δεν το λύναμε. Και βλέπουμε, δεν το συζητώ. Ενδιαφέρον παρουσίασε ένα σχηματισμό του κέντρου. Της κέντρου αριστεράς ή του κέντρου. Δηλαδή, όπως είπα στην αρχή, η τοποθέτηση του κ. Θοδωράκη. Βεβαίως ήταν συνεπής ο κ. Θοδωράκης, αλλά. Και άλλοι είχαν πει άλλα πράγματα και δεν ήταν συνεπείς με τα πράγματα που είχαν πει. Στην προκειμένη περίπτωση, λοιπόν, είχα δύο γραμμές στο κοινάλι, τουλάχιστον. Ναι, δύο γραμμές. Δύο τοποθετήσεις. Εδώ, Νικόλ. Και το αριστερά έχει πρόβλημα. Houston, we have problem. Και το είχε εξ αρχής αυτό το πρόβλημα. Εξ αρχής εννοώ από τη στιγμή που συστήθηκε το κίνημα αλλαγής. Ήταν θέμα χρόνου να εκδηλωθεί αυτό το έλλειμμα στρατηγικού ιδεολογικού. Δεν το περίμενα να σκάσει σε αυτό το θέμα όταν. Να σου θυμίσω ότι είχε πει πρόσφατα ο Νίκος Βούτσης όταν ξεκίνησε η διαπραγμάτευση για το μακεδονικό ότι θα πάει σε μια οριζόντια αναδιάταξη του πολιτικού χάρτη. Ήταν σαφές, ξεκινάει από εκεί, ίσως ξεκινάει λίγο πιο σύντομα από ό,τι περιμέναμε και πιο απότομα, πιο άγαρμα, να το πω έτσι. Ήταν ένα πρόβλημα όμως που θα άσκαγε. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε και υπάρχει και μια δυσαναλογία και μια στρέβλωση. Δηλαδή βλέπουμε ότι το πιο συντεταγμένο, αν θες, κομματικά κομμάτι του κινήματος αλλαγής, το παλιό Πασόκ, η Δημοκρατική Συμπαράταξη, όπως λέγεται, είναι αυτή που αντιτάσσεται κυρίως στην συμφωνία. Και τα νεότερα σχήματα που ήρθαν να μετάσχουν σε αυτό το εγχείρημα ανασύνθεσης της κέντρο-αριστεράς και τα οποία μάλιστα φέρονται να έχουν και πιο φιλελεύθερες, αν θες, και πιο κεντρώες, κεντροδεξιές, αν μπορούμε να το πούμε σουρεάλ, και έτσι. Είναι σουρεάλ, δεν είναι. Καταβολές, ζούμε ένα σουρεαλισμό. Έχουμε μια επιστροφή σε εκείνο που λέγαμε εντός εισαγωγικών και πάλι του δόγματος του παλαιού πατριωτικού Πασόκ. Το θέμα είναι ότι
Αυτό πρέπει να λυθεί άμεσα. Δεν βλέπω ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος να υπάρξει σύνθεση θέσεων και απόψεων σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, εκτός αν μας υπερβούν τα γεγονότα. Και είναι άλλη μια απόδειξη εκείνου του διλήμματος που ετίθετο εξ αρχής το κίνημα αλλαγής και το οποίο απέρριπτε η πρόεδρός του στη λογική ότι δεν μπορούμε να πούμε με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε. Και όταν λέμε με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε, δεν εννοούμε το ΣΥΡΙΖΑ ή τη Νέα Δημοκρατία εδώ. Εδώ υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις. Υπάρχει θέλουμε, δεν θέλουμε το δίπολο πρόοδου συντήρησης που αποτυπώνεται και στην υπόθεση του Μακεδονικού. Και εδώ φάνηκε το τεράστιο έλλειμμα στρατηγικής. Άγγελε, παρακολουθώντας. Και... συγγνώμη. Στρατηγική και καθόλου. Και ιδεολογική συνεκτικότητα που υπάρχει σε αυτό το σχήμα. Παρακολουθώντας και μέσα από τα social media δηλώσεις πρώην συντρόφων που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ πρώην συντρόφων που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, είχαν αρνητική θέση στο κομμάτι της συμφωνίας, με θέσεις που σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά μπαίνουν σε μια λογική πατριωτικής στάσης. Δηλαδή, σαν να φέρνουν λίγο τα λάθη, η συμμαχία του παρελθόντος δεν ήταν και τόσο, δεν είχε τόσο πολύ βάση. Εντάξει. Είναι πολύ μεγάλο λάθος το τώρα. Κάποιος κάνει λάθος, δεν γίνεται. Αυτό δεν μπορεί να σωστά. Είναι μια τεράστια πολιτική συζήτηση. Γελάει. Γι' αυτό, αν μου επιτρέπετε να ξεκινήσω πάλι από το κοινάλ. Ο Βελίξ κοιτάει. Στο κοινάλ έγινε πολιτική συζήτηση, πολιτικό συμβούλιο, μία μέρα πριν ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή. Είπανε πέντε υπέρ της συμφωνίας και ένα εναντίον που ήταν η κυρία Γεννηματά. Ναι, την άλλη μέρα η κυρία Γεννηματά βγήκε και έκαψε τη συμφωνία και το πολιτικό συμβούλιο, καταχειροκροτούμενη από το πασοκικό κομμάτι του Κινάλ ότι να που έγινε ηγέτης η Φόφη κλπ. Αυτό σημαίνει σύγκρουση γραμμών, σαφέστατα, και σύγκρουση αντιλήψεων γύρω από τη συμφωνία. Υπάρχει, σαφέστατα. Υπάρχει ένα ζήτημα. Κάτσε όμως, υγεία ήταν αυτό. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε τις συνιστώσεις. Ήταν υγεία. Καλά, και έλα που ήταν υγεία τώρα. Εντάξει, άστο τώρα αυτό. Αλλά ναι, υγεία ήταν. Υγεία αλλά, δεν ήταν. Εντάξει, υγεία. Τώρα που πήρε την υγεία οι άλλοι. Υγεία όταν δεν αναλαμβάνει την ευθύνη στη διακυβέρνηση της χώρας. Υπάρχει ένα ζήτημα τακτικής στο Κινάλ και το Πασόκ θέλει να επαναπατρίσει τους ψήφους του που του φύγανε προς το ΣΥΡΙΖΑ. Λογικό. Έτσι. Η μόνη ελπίδα να εδραιωθεί το Κινάλ θα έπρεπε να είναι η απλή αναλογική, την οποία δεν την ψήφισε. Από εκεί και πέρα το Κινάλ προσπαθεί. Έχει δύο αυτό. Ή θα πάμε προς το ΣΥΡΙΖΑ, άρα κινδυνεύει να μας απορροφήσει όλους, ή θα πάμε με τη Νέα Δημοκρατία, άρα κινδυνεύουμε να μην έχουμε ερίσματα στον χώρο τον οποίο διεκδικούμε και ο οποίος παραμένει κενός. Mm-hmm. Αυτό είναι το ζήτημα. Έτσι. Το πρόβλημα είναι όταν η τακτική αυτή. Γιατί είναι κενός. Δεν το καλύπτει ο ΣΥΡΙΖΑ, μια χαρά. Ναι, αλλά το κοινάλ δεν θέλει. Θέλει να καλύψει, δεν θέλει να το καλύψει αυτό. Η υποχρέωσή του είναι. Το πρόβλημα είναι ότι όταν σύρεται πίσω από τη Νέα Δημοκρατία, διασπάται, διότι υπάρχει ένα κομμάτι της κεντροαριστεράς που δεν θέλει να το κάνει αυτό. Και όχι μόνο για τη συμφωνία για το Μακεδονικό, είναι παλιότερα τα σύμφωνα συμβίωσης. Δηλαδή, θυμάστε ότι από τότε που έχουν φτιαχτεί δεν έχουν ψηφίσει τίποτα σοβαρό όλοι μαζί. Το πρόβλημα είναι όταν ξαναδιαβάζεις τα εθνικά ζητήματα για να καθορίσεις την τακτική σου. Εμένα αυτό είναι που δεν μου αρέσει. Κλείνουμε. Πάμε στην αριστερά. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Ότι αφού είναι η Δύση η οποία καθορίζει τα πράγματα, όποιος θέλει να λυθεί η ιστορία με τα Σκόπια, στην πραγματικότητα παίζει το παιχνίδι του υπεριαλισμού. Ως γενική αρχή τώρα θέλει πάρα πολύ κουβέντα, διότι όντως υπάρχει ένα ενδιαφέρον του ΝΑΤΟ και ένα ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του υπεριαλισμού γενικώς να λυθούν αυτά τα πράγματα, αλλά ο υπεριαλισμός αν θέλει να τα λύσει, θα τα λύνει χωρίς να ρωτήσει. Άρα μη θεωρούμε ότι ο σκοπιανικός αλυτρωτισμός, whatever είναι αυτό, ή ότι η συμφωνία είναι υποχρέωση που κρατάει από το 1993 ανοιχτά τα πράγματα, είναι πίεση, οφείλεται σε πίεση του υπεριαλισμού, ο οποίος μας παρακολουθεί 25 χρόνια και παρακαλάει την Ελλάδα να δεχτεί κάτι σχετικά με το, με να την βάλει γλώσσα. Και μια δόση άρα διπλωματικού θέλει κινησμού. Μεγαλύτερη ανάλυση. Συγγνώμη, αυτό. Ναι. Μια δόση διπλωματικού κινησμού εδώ, ότι εάν μια αριστερή κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί τις επιδιώξεις του υπεριαλισμού για να πάρει μια πολύ καλή συμφωνία, καλώς κάνει. Αν συγκρίνουμε τη συμφωνία. Σίγουρα που δεν μπορεί να ματαιώσει τι επιδιώξει του υπεριαλισμού καταψηφίζοντα μια συμφωνία. Διότι αυτό σημαίνει ότι ο υπεριαλισμό είναι μια χάρτινη τίγρη. Και άρα γιατί καθόμαστε και την κοιτάμε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εσεί. Γεια σα. Κυρίες...